Βρισκόμαστε σχεδόν ένα μήνα πριν από την έκθεση E3 που θα φέρει στο προσκήνιο τόσο το PlayStation 4 όσο και το νέο Xbox. Η Sony έχει ανοίξει εν μέρη τα χαρτιά της, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει και η Microsoft στις 21 του μήνα. Παρ' όλα αυτά, η βιομηχανία συνεχίζει να υποδέχεται νέα video games και αξίζει να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι θα μας απασχολήσει μέχρι το μεγάλο event του Ιουνίου. Η γη έχει κλονιστεί από έναν πυρηνικό πόλεμο και θα πρέπει να αναζητηθούν τα κατάλληλα μονοπάτια για την επίτευξη ειρήνης. Ένα στρατός στον ΗΠΑ αποτελούμενος από Cyborg ίσως έχει φυλήσει ένα βιολογικό όπλο σε ένα απομακρυσμένο νησί. Για το λόγο αυτό, ο ολοχίας των Cyborg Rex Power Colt έχει σταλεί να μαζέψει πληροφορίες και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Αυτή είναι η υπόθεση του Far Cry 3 Blood Dragon, ενός downloadable αυτόνομου expansion για το Far Cry 3, που έχει ξεχωριστή εμφάνιση αλλά παραδοσιακό gameplay. Ήδη μπορείτε να διαβάσετε το review μας στο enternity.gr. A rogue cyborg army is reshaping the world into cyber hell. And only one thing can stop them. Let's show them how cyber commandos get it done. Mark Force style, motherfucker! I want them alive! From the toxic ashes of Vietnam War II, a new breed of renegade soldier is born. Part man, part machine. Το Soul Sacrifice είναι ένας από τους τίτλους που τράβηξε την προσοχή του κοινού όταν ανακοινώθηκε. Το πρωτότυπο του θέμα, καθώς και το γεγονός ότι την ανάπτυξη του επιβλέπει ο δημιουργός της σειράς Mega Man, καθιστά τον τίτλο άξιο προσοχής για τους κατόχους PlayStation Vita. Πρόκειται για ένα action game με στοιχεία RPG και αναπτύσσεται από το Japan Studio, εταιρεία που έχει δημιουργήσει πολλούς αξιόλογους τίτλους όπως τις σειρές Ape Escape, Patapon και Loco Roco. Η ιστορία του παιχνιδιού θέλει τον ήρωά μας να είναι εχμάλωτος ενός πολύ ισχυρού και διαβολικού μάγου και να προσπαθεί να ξεφύγει από αυτόν. Το Soul Sacrifice έχει ξεχωριστή, σκοτεινή αισθητική, πολύ καλά γραφικά και από ό,τι φαίνεται το gameplay είναι αρκετά πλούσιο με πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης και αξιόλογο multiplayer. Το Metro Last Light διαδραματίζεται λίγο μετά το αρχικό παιχνίδι, βασισμένο σε πρωτότυπο σενάριο αυτή τη φορά, αλλά υπό την επίβλεψη του αρχικού συγγραφέα. Στη νέα ιστορία, τα πράγματα συνεχίζουν να εξελίσσονται τραγικά για το ανθρώπινο γένος, που αναγκάζεται να παραμένει κρυμμένο, μιας και δεν μπορεί να ζήσει στην επιφάνεια. Τη θέση του πρωταγωνιστή καταλαμβάνει για άλλη μια φορά ο Άρτιο. Η 4A Engine δείχνει για άλλη μια φορά να τα πηγαίνει εξαιρετικά, αφού τα εφέ των φωτισμών και των σκιάσεων είναι εξαιρετικά ρεαλιστικά και δημιουργούν έκρηξη συναισθημάτων, ακόμη και στα σημεία που οι αντίπαλοι δεν φαίνονται. Τα όπλα πάλι συμπεριφέρονται όσο πιο ρεαλιστικά θα περιμέναμε, ενώ και ο σχεδιασμός τους είναι απίστευτα λεπτομερής, κάνοντας ακόμη και την παραμικρή σφαίρα να εμφανίζεται σαν ξεχωριστό τμήμα του ίδιου του όπλου. In this scattered and cursed world, we wait for a brighter day to come. But when time is running out, we seem to forget everything we have learned. Quest for dominance and the blinkered greed of a few rule our destiny. Do we not listen? Η Nintendo συνεχίζει να επενδύει σε γνωστούς ήρωες, με έναν από αυτούς να είναι φυσικά και ο πασίγνωστος Donkey Kong. Το 3DS λοιπόν υποδέχεται μέσα στο Μάιο την επανέκδοση του Donkey Kong Returns σε έκδοση 3D, ειδικά για το φορητό της Nintendo.
Πρόκειται για το ίδιο παιχνίδι που παίξαμε 2,5 χρόνια πριν στο Wii, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της κονσόλας της Nintendo, του 3DS δηλαδή, αλλά προσφέροντας το ίδιο συναρπαστικό gameplay. Το Donkey Kong Country Returns 3D πρακτικά κλείνει μια μακρά περίοδο δυνατών κυκλοφοριών για το Nintendo 3DS. Η απόφαση της Capcom να κυκλοφορήσει το φορητό Resident Evil Revelations στα οικιακά συστήματα ψυχαγωγίας είναι μια κίνηση που σίγουρα θα αγκαλιάσουν οι οπαδοί του δημοφιλούς franchise και ειδικά όσοι απογοητεύτηκαν από την τελευταία μεγάλη κυκλοφορία της σειράς, το Resident Evil 6. Η Capcom δεν περιορίστηκε σε μια απλή μεταφορά με αναβαθμισμένα γραφικά, αφού από τα πρώτα βίντεο μέχρι και τα μοντέλα των χαρακτήρων φαίνεται αισθητά η προσπάθεια των δημιουργών να προσφέρουν στους παίχτες κάτι παραπάνω από ένα απλό port. Το Revelations HD επιστρέφει με ακόμα υψηλότερο δείκτη δυσκολίας για όσους τον επιλέξουν, κάτι που σίγουρα θα εκτιμήσουν οι σκληροπυρηνικοί του είδους. Ακόμη, στο Raid Mode θα υποστηρίζεται και ένας επιπλέον χαρακτήρας, η Rachel, την οποία σίγουρα θα θυμούνται όσοι ασχολήθηκαν με την κυκλοφορία του τίτλου στο 3DS. The time itself has stopped. This thing is lucky to be afloat. That was the tugboat. Damn it. It's all a setup. We have Veltro. Vengeful messages from the depths of the Inferno. This is the T-Abyss virus, and we are equipped to infect one-fifth of the Earth's water. Η Insomniac Games, που μας έχει δώσει στο παρελθόν αποκλειστικούς τίτλους για το PlayStation 3 όπως τις σειρές Resistance και Ratchet & Clank, πλέον δουλεύει ανεξάρτητα και το πρώτο παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει υπό αυτό το καθεστώς είναι το Fuse, με εκδότη την Electronic Arts. Πρόκειται για ένα συνεργατικό 4 ατόμων action shooter παιχνίδι. Ο τίτλος προσφέρει 4 κεντρικούς χαρακτήρες, καθένας από τους οποίους διαθέτει το δικό του ξεχωριστό όπλο με δυνατότητες Fuse, με την ομάδα αυτή να ονομάζεται Overstrike 9. Στόχος του στο campaign τουλάχιστον είναι να εξωτερώσουν μια σκιώδη εταιρεία που θέλει να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Από πρωτοτυπία πάντως το σενάριο σκίζει. What's this? Experimental energy. Advanced weapons. What the hell is this place? Izzy, your show. Data log's been redacted, but its first entry is dated 1947. Οι Codemasters επιστρέφουν με το νέο μέρος της σειράς Grid, το οποίο προφανώς και είναι ένα racing game. Από τα λίγα πράγματα που ξέρουμε για τον τίτλο, είναι σίγουρο πως κανένα αυτοκίνητο δεν θα διαθέτει κάμερα μέσα από το cockpit, ενώ από πλευράς διαθέσιμων αυτοκινήτων, το Grid 2 θα περιλαμβάνει μοντέλα που θα προέρχονται από 4 δεκαετίες. Οι πίστες θα είναι διάσπαρτες σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως το Abu Dhabi, το Παρίσι και διάφορες πόλεις της Αμερικής. Τέλος, οι Codemasters έχουν ενσωματώσει ένα νέο σύστημα χειρισμού που ονομάζεται TrueFeel και σκοπό έχει να προσφέρει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ ρεαλισμού και ευκολίας χρήσης.